Οι Μάρκο Μπάκιτς και Λεβάν Σεγγέλια ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές τους ομάδες και επέστρεψαν στις προπονήσεις του ΟΦΗ, οπότε η προετοιμασία της κριτικής ομάδας για το παιχνίδι του Σαββάτου στη Λαμία ολοκληρώνεται αύριο με μοναδικό πρόβλημα τον τραυματία Μπαϊνοβιτς. Σε εξωαγωνιστικό επίπεδο, με το πρόγραμμα The Football Classroom, ο ΟΦ προσκαλεί σχολεία και μαθητές στο ΒΑΚ για να γνωρίσουν τον προπονητή και τους ποδοσφαιριστές και να μάθουν τον τρόπο λειτουργίας μιας επαγγελματικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Την ίδια ώρα, στην κάμερα της Crete TV, ο νέος τεχνικός του ΠΟΑ, Ανέστης μίλησε και για το παιχνίδι Λαμία ΟΦΗ το Σάββατο, καθώς έχει περάσει και από τις δύο ομάδες σαν ποδοσφαιριστής. Η Λαμία έχει αλλάξει εντελώς το ρόστερ από την περσινή σεζόν και τη φιλοσοφία που είχε μια πάρα πολύ έμπειρη με πολύ μεγάλα ονόματα ομάδα και μπήκε στα play-off. Φέτος άλλαξε τελείως ρότα όλη η ομάδα. Είναι δύσκολη χρονιά, θα είναι νομίζω δύσκολη και θα παλέψει στα play-out για την παραμονή της. Και νομίζω ότι και ο ΟΦΗ έχει θέσει στόχους υψηλούς και θεωρώ ότι θα είναι ένα παιχνίδι κομβικό. Ξέρεις, πάντα μετά τη διακοπή οι ομάδες δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστούν. Δεν περιμένω ιδιαίτερα ποιοτικό παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι κυρίως για τη Λαμία είναι κομβική σημασίας. Περισσότερο από ότι για τον ΟΦΗ. Έχει πάρα πολλά άσχημα αποτελέσματα. Ξέρεις, παίζει μεγάλο ρόλο και λίγο η ψυχολογία στα παιδιά. Περιμένουν αυτό το παιχνίδι για να ξεκινήσουν, υποτίθεται, να κάνουν μια ανάκαμψη που πιστεύω ότι την περιμένουν. Σίγουρα και ο ΟΦΗ θέλει να κάνει μια πορεία μετά το άσχημο αποτέλεσμα που είχε. Αλλά περιμένουμε να δούμε αν θέλει ένα κλειστό παιχνίδι. Και τέλος, επειδή στον ΟΦΗ προέκυψε μια ευκαιρία από την κλήρωση, αυτό λένε όλοι, του κυπέλου, γνωρίζεις ότι δεν έχει παιχνίδι με μεγάλη ομάδα θεωρητικά μέχρι και το τελικό, αν καταφέρει να φτάσει. Είναι, πιστεύεις, η μεγάλη ευκαιρία του ΟΦΗ να το πετύχει αυτό μετά από τόσα χρόνια, να βρεθεί σε τελικό κυπέλου? Νομίζω ότι από την αρχή οι άνθρωποι του ΟΦΗ και πέρσι και πρόπερσι έχουν στοχοποιήσει αυτό το γεγονός, ότι πρέπει να φτάσουν στον τελικό κυπέλου. Και νομίζω, όπως όλος ο κόσμος, ότι είναι η μεγαλύτερη ίσως ευκαιρία που μπορεί να δοθεί σε μια ομάδα, να μην συναντήσει κάποιες από τις 4-5 μεγάλες ομάδες. Θεωρώ ότι θα είναι κοντά στο στόχο. Θα είναι κοντά στο στόχο και το εύχομαι πραγματικά. Και τελευταίο, έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, ο μικρός Νέιρα που είναι εδώ στις ακαδημίες της ομάδας του ΠΟΑ, θα τον δούμε μια μέρα και αυτό να ακολουθεί τον πατέρα του στον ΟΦΗ. Πιστεύεις να φτάνει ψηλά? Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αυτός έχει άλλα χαρακτηριστικά. Ο μεγάλος γιος του Χουάν, αυτός είναι αριστεροπόδαρος. Εντάξει, ο Χουάν έχει δεθεί με την ομάδα, έχει τα παιδιά του, τα παιδιά μιλάνε ελληνικά. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα κεφάλαιο σημαντικό για την ομάδα του ΟΦΗ.